πάμε στο τελευταίο. Σε ξεφτύλισε ο Γεωργούτσος, λέει στους μπεταράδες, ράπ. Γιατί, τι είπε, για μένα. Είπε. Γιάννης Ραυτόπουλος. Είπε πρώτη φορά και απέναντι είχε ένα περίπτωρο. Εκεί δούλευε, λέει, ο Γιάννης Ραυτόπουλος, ενώ ήθελε να πει Κωστής Ραυτόπουλος. Ναι, το είδε, είδατε στην ελεύθερη. Πού ήταν το περίπτωρο αυτό. Απέναντι από το σπορ του Βορρά τα παλιά. Δούλευα εγώ σε περίπτωρο. Πώς ήταν. Βορρά, κάπως αλλιώς. Ποιος είναι αυτός. Άμα του καρκαλίσω. Άμα του καρκαλίσω τη γυναίκα του Γιώργου Τσου θα. Ναι. Όχι, ρε, μπερδεύτηκε στο όνομα, ρε άνθρωπο. Πάμε τώρα με τον Γιωργούτσο τώρα. Πάμε τώρα με του τρελού, μωρέ τώρα. Άλλου έχουμε του τρελού με τον Γιωργούτσο, τον τρελό θα ασχολούμαστε. Εδώ είμαστε λογικοί εμεί. Ναι, βέβαια. Έχουμε πήξει τη λογική. Ο Γιωργούτσο έχει πολλά λεφτά ο παπά του. Εκατομμύρια έχει. Εργοστάσια και τέτοια. Στα παπάρια του Γιωργούτσο. Εμεί εδώ δίνουμε μάχη κάθε μέρα. Ποιο Γιωργούτσο τώρα, το φελό. Πάμε παρακάτω, όχι, τελευταίο. Φίλος, έλα μωρέ, πάμε παρακάτω τώρα. Έλα φίλε. Τέλει το φτωχό. Τέλει και την πόδι που πιάνε. Ζαβώσε το πλέπεις. Αύρι θύελα. Ρίχτω έξω Δημητριάδη. Δεν το βλέπεις ότι ζαβώς. Ρίχτω έξω Δημητριάδη. Βρε ζαβώς δεν είναι, τι είχε. Αύρι θύελα είσαι ρε. Τι είχε λέει. Ανεμιστήρα. Στο κεφάλι έφαγε ανεμιστήρα. Θα υποθυμίσω. Εμάς έπεσε όλη και όλη κερκίδα στην Καλαμαριά και ανεμιστήρα στο κεφάλι. Αυτό ποιος. Αυτός το είπε. Έφαγε ανεμιστήρα στο κεφάλι και αυτό είναι έτσι. Όταν ήταν μικρός. Α, ανεμιστήρα ο Ροφής. Φίλε, αυτό είναι κάμι σένα, ε. Μη ρε, σταμάτα. Σταμάτα, ρε, να σου μια ώρα να βρίσεις τώρα. Μπορεί να φάσει το σπόρτο και ήρθε σε μία και τέταρτο, πήγε σε κάνει μασά στο πόδι να πούμε και μπερδεύτηκε. Μπορεί να φάσει κεφάλι. Βράσε τώρα, μα ήρθε εδώ πέρα μια ώρα. Θα έρθει το πρωί 7 και 20 μετά από σχίζει ο Δήμο. Αργεί λέει να έρθει αυτό. Ο Ιχολήπτη, όχι εγώ. Ο Ιχολήπτη αργεί να έρθει. Ο Ιχολήπτη. Εσύ είσαι εδώ δηλαδή. Πρόβλημα έχω. Έχει πρόβλημα. Ο ένα δίνει τον άλλο τώρα. Εμφυλιογενή λαό, μην περιμένει πολλά. Τι λαό είναι αυτό, ρε φίλε. Εμφυλιογενή. Λοιπόν, σχιζοδήμο, το αυτοκίνητο έχω κάτι λεξοτανίλ μου περισσεύω, θα σου φέρω κάποιο για να πάρω. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.